Καλησπέρα, σας καλωσορίζουμε στο εστιατόριό μας. Θέλαμε καιρό να συναντηθούμε, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν. Ελπίζω να περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται και να μπορέσω να σας δώσω να καταλάβετε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Τα φουνούμε γυρέματα γιατί πρέπει να παρουσιάσουμε τα δύο ονόματα ξεχωριστά. Είναι ένα εστιατόριο που στήθηκε το 2013 με τη φιλοσοφία να μαγειρέψει κάτι διαφορετικό από αυτό που κυκλοφορούσε σε όλη την αγορά. Απευθύνεται σε ένα κοινό που θέλει να φάει ελαφριά, χωρίς όμως να εγκαταλείπει το ταξίδι της γεύσης. Είμαστε παγκόσμια πρώτο project, δεν υπάρχει άλλο εστιατόριο που να μαγειρεύει μόνο σε φούρνους. Και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε κάτι τελείως διαφορετικό, ώστε να εντριγκάρουμε λίγο την κουζίνα. Θεωρώ λοιπόν ότι η παρουσίαση των πιάτων και της φιλοσοφίας μας είναι σημαντική, ώστε ο κόσμος να μάθει ακριβώς τι κάνουμε. Περιμένει να βρει δημιουργική κουζίνα, μαγειρευμένα σωστά υλικά πρώτες ύλες, με πολύ μεγάλο σεβασμό στην εκτέλεση και το κυριότερο πράγμα που περιμένει να βρει είναι ανταπόκριση στη γεύση. Το μαγαζί μας, λοιπόν, το εστιατόριό μας, δεν το κατατάσσει στην ελληνική δημιουργική κουζίνα. Είναι δημιουργική κουζίνα του. Ψάχνει, βρίσκει γεύσεις από παντού, πιάτα που έχουν αγαπηθεί ανά τον κόσμο και απλά τα προσαρμόζει στις δικές του ανάγκες. Γιατί δυστυχώς, όπως είπαμε και στην αρχή, είμαστε παγκόσμια πρώτο project. Οπότε το να μαγειρέψεις ένα φαγητό στο φούρνο, να μετατρέψεις ένα φαγητό στο φούρνο και να του δώσεις την εκτέλεση που πρέπει να έχει ως πιάτο, καταλαβαίνετε ότι είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Εξού και έχουμε ακουστεί για πιάτα που δύσκολα μπορείς να μετατρέψεις σε ένα φούρνο. Πατάτες crispy, που είναι μια τηγανητή πατάτα στο φούρνο. Άρα λοιπόν θα μας έβαζα σε μια κατηγορία δημιουργική, όχι ελληνική, απλά δημιουργική. Το πρώτο πιάτο που έφτιαξα στο μαγαζί, δεν το έφτιαξα στο μαγαζί. Το έφτιαξα στο σπίτι μου δυστυχώς, γιατί ακόμα δεν είχαμε ανοίξει το μαγαζί και έκανα πειραματισμούς των μενού και τις μετατροπές των πιάτων. Και φυσικά είναι και το πιάτο που μας έκανε γνωστούς, το κότσι. Το οποίο είναι χωρίς λίπος, με μια ιδιαίτερη κρούστα κονφλέκς και μουστάρδα. Και ένα πιάτο που ενώ εσείς οι γυναίκες δεν προτιμάτε όταν βγαίνετε έξω, σε εμάς η μεγαλύτερη κατανάλωση γίνεται από γυναίκες. Σήμερα είδαμε μία παρουσίαση ενός νέου μενού, The New Age μενού, εξού και η μετονομασία του εστιατορίου μας, The New Age by φουρνομαγειρέματα, κρατώντας πάντα τη φιλοσοφία του φούρνου, αλλά εξελίσσοντας τα πιάτα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε ένα μενού το οποίο θα δουλέψει ως degustation μενού, συγκεκριμένες μέρες στο εστιατόριο για να μπορούμε να εξυπηρετούμε σωστά. Μία σαλάτα ρεβιθιών με αρωματισμένο γιαούρτι, με πορτοκάλι, μαστίχα και κράμπολ φεστικιού. Μία πίτα γεμιστή με τυριά, λιαστή ντομάτα και μαρμελάδα ελιάς, που νομίζω ότι είναι και αρκετά ελληνικό σαν γεύση. Μπροστά μου βλέπετε ένα μοσχάρι σε σάλτσα εσπεριδοειδών, πορτοκάλι, λεμόνι, μαριναρισμένο σε μέλι, που συνοδεύεται από ένα πουρέ πατάτας αρωματισμένο με δέντρο λιβάνο. Θα δούμε ένα πιάτο που θεωρούμαστε από τα πρώτα εστιατόρια που καθιέρωσαν, το τζότο σιταριού, ένα σιταρότο αν θέλουμε να το εκφράσουμε σωστά, με μια χειροποίητη καπνιστή πανσέτα δική μας και φυσικά ένα πιάτο που είναι κλασικό στην ελληνική κουζίνα, ένα κεφτεδάκι, ένα μπιφτέκι ίσως, με ένα κονφί ντομάτας και ένα καραμελωμένο κρεμμύδι. Απλά λίγο πιο εξελιγμένο και πιο πειραγμένο. Και θα κλείσουμε με ένα γλυκό, το οποίο επίσης μας χαρακτήρισε σαν εστιατόριο, ο λευκός χαλβάς ψυγείου, που είναι ένα γλυκό που έχει ξεχαστεί από τις ρίζες μου στην πόλη και το επαναφέραμε και μας έκανε γνωστούς. Να συνεχίσουμε λοιπόν και να πούμε ότι ένα καλό φαγητό πρέπει να συνοδεύεται από ένα καλό κρασί. Επιλέξαμε κάποιους μικρούς παραγωγούς ώστε να φτιάξουμε το δικό μας κρασί. Στήσαμε 4 διαφορετικές ετικέτες με 4 διαφορετικά κρασιά που θεωρούμε ότι συνοδεύουν άρτια τα μενού μας.
και μεγαλώσαμε τη λίστα μας με κάποιους μικρούς παραγωγούς στην Ελλάδα που θεωρώ ότι πρέπει όλοι να μάθουν. Νομίζω ότι ένα καλό γεύμα πρέπει να συνοδεύεται από ένα καλό κρασί. Και για να κλείσω λοιπόν τη βραδιά μας, θα σας προτείνω αν θέλετε να έρθετε στο The New Age Πανιφουνό Μαγειρέματα, ώστε να νιώσετε και να μοιραστείτε μαζί μας όλα αυτά που με κόπο και αγάπη χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια.